Φρίκη και συγκλονισμό προκαλούν οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους οι αρχές για τον τρόπο δράσης του 42χρονου. Ο καθηγητής λογιστικής φέρεται να παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι του, ζητώντας ως αντάλλαγμα από τους ανήλικους μαθητές του να ποζάρουν στο φακό του σε άσεμνες τάσεις. Όλα άρχισαν πριν από περίπου ένα μήνα, οπότε ο 42χρονος κατέληξε στα χέρια των αρχών μετά από καταγγελία ενός από τους μαθητές του. Στις 13 Σεπτεμβρίου, 15χρονος κατήγγειλε τον εκπαιδευτικό ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος του ζήτησε να προβεί σε άσεμνες πράξεις και τον υποχρέωνε να παρακολουθεί ταινία ακατάλληλου περιεχομένου. Το δικαστήριο είχε διατάξει την κράτησή του για 8 ημέρες και αμέσως μετά αφέθη ελεύθερος αφού οι αρχές δεν βρήκαν ενοχοποιητικά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, η έρευνα συνεχίστηκε και το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος άρχισε να ξετυλίγει το νήμα. Υπήρχαν διάφορα τεκμήρια όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητό τηλέφωνο κλπ. Από την προκαταρκτική εξέταση του ηλεκτρονικού υπολογιστή διαπιστώθηκε ότι και μέσα του υπόπτου βίντεο και φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Στην κατοχή του 42χρονου εντοπίστηκαν βίντεο και φωτογραφίες 6 ανήλικων μαθητών του, τους οποίους φέρεται να ξανάγκαζε να προβαίνουν σε άσεμνες τάσεις. Για πρώτη φορά μιλούμε για παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας και η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι αρχές, ο 42χρονος φέρεται να ζητούσε από τους μαθητές του, αντί να πληρώνουν τα δίδακτρα, να τον πληρώνουν με τις ακατάλληλες πόζες μπροστά στο φακό του. Στο κάδρο των ανακριτών έχει τεθεί και το ερώτημα αν σκοπός του ήταν η διανομή και εμπορία του υλικού που κατήχε. Μόλις χθες αρχίσαμε την διερεύνηση της υπόθεσης, όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται. Ο 42χρονος παραπέμφθηκε ενώπιον δικαιοσύνης με το δικαστήριο να διατάζει την οκταήμερη προσωποκράτηση του. Την ίδια ώρα άνοιξε κύκλος καταθέσεων, ώστε να μπορούν οι ανακριτές της υπόθεσης να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ. Με τον ίδιο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, να αρνείται και να δίνει διάφορες δικαιολογίες.